Βρίσκομαι στην Αλόνισο που πριν από λίγες μέρες πάτησα με το πόδι μου τρέχοντας στην παραλία. Πάτησα κάτι και μπήκε κάτι μέσα στο πόδι και πονάει. Και τώρα θα δείτε πώς θα γίνει μια πρόχειρη ιατρική επέμβαση η οποία θα αφαιρέσει αυτό το πράγμα που είναι μέσα στο πόδι, το ξένο σώμα. Και ο Παναγιώτης κρατάει την κάμερα και εγώ είμαι στο κρεβάτι του πόνου. Πονάω πάρα πολύ, δεν περιττώ να σας πω. Τρέχουν τα αίματα, κάνω και χαμός. Θα δείτε πολύ σκληρές σκηνές. Εδώ βλέπετε τις γιατρέσεις, η Σοφία Κομενάκη για την ακρίβεια, η οποία έχει μάθει, έχει κάνει πράκτης καθαρίζοντας τις γαρίδες. Ο πόνος είναι αφόρτητο, είναι σαν να γεννάς παιδιά ένα πράγμα. Το μπερό δηλαδή. Για πες. Σαν να σε γαμάνε. Κάσε ρε. Και σε περίπτωση που ο πόνος δεν γίνεται... Σε σκίσω τώρα να σου πω εγώ μετά. Τώρα θα το σκίσω. Θα γίνει τώρα αντιληπτός, ενισχυόμενος ο πόνος, με τις κραυγές. Έτσι γράφουν τα παιδιά παλιά οι αμανέτες. Αμάν αμάν. Πετάχτηκε ένα κομμάτι κρέας. Σοβαρά, να το φάμε, να το βάλουμε στη σκάρα. Δεν σε φτάνει σε αυτό. Αυτό όλο είναι πράγμα. Ναι ρε. Δεν είναι... Μήπως είναι δέρμα. Μήπως είναι πόδι. Μήπως είναι δέρμα ρε. Εδώ βλέπετε ένα πρόχειρο ιατρικό συμβούλιο που δεν ξέρει τι κάνει. Μήπως να τον κόψουμε όλο το ποδάρι από τον αστράγα. Του γαμίσουμε τη μάνα. Δεν έχουμε αρκετό φως για να... Θέλω... Εστιάσει καλά η κάμερα, ρε. Η νοσοκόμα που είναι λίγο να μου σφουγγείς το μέτωπο, έσκασε. Μπορεί η νοσοκόμα δεν πάει να τσιμπ κάτι την ώρα που περιμένουμε. Έχει πετραδάκι. Ναι, είναι πετραδάκι, Σοφία, αυτό το πράγμα. Μαλάκα. Δεν πάμε καλά. Μην κουνηθείς, περίμενε. Δείξου το. Να το δέσουμε. Τώρα. Να το δέσουμε σε ένα δαχτυλί, το κάνουμε μονόπεδο. Μην κουνηθείς. Πέρασε κιόλας, μου είπε. Τι πέρασε. Αυτό ήταν. Α, τι ωραία. Βλακάρισκος. Ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους γιατρούς μου, την οικογένειά μου που συμπαραστάθηκε, όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα οποία έδειξαν σεβασμό στο δράμα του ανθρώπου που περάσαμε, η οικογένειά μου και εγώ. Και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω την Πέτρα, η οποία δέχτηκε να βγει από το ποδάρι μου. Να είστε καλά, παιδιά. Δεν θέλω να δηλώσω τίποτα, να είστε καλά. Να είστε.